Δόθηκαν εξηγήσεις και διαλευκάναμε κάποια σημεία τα οποία δεν τα γνωρίζαμε για τον τρόπο διαχείρισης, για τα οικονομικά στοιχεία. Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να γίνει συζήτηση. Είναι σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων, όπως και η γνωμοδότηση του Πετρελαϊκού Συμβουλίου, θα πάνε στο Υπουργείο προκειμένου να εγκρίνει ή όχι την καταδεθήσα περιβαλλοντική μελέτη ή θα βρει με κάποιους με διαφοροποίηση και τοποθέτηση κάποιων συγκεκριμένων όρων. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ήδη καθυστερήσει. Είναι αδιανόητα για μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή να έχει αυτό τον τρόπο διαχείριση των απορριμμάτων ή μάλλον τον τρόπο μη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να λέμε ότι διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα με αυτό το πλαίσιο και αυτές τις υποδομές που υπάρχουν. Και ελπίζουμε ότι με την συνεργασία όλων, παρά τις ενστάσεις που είχαμε σε όλη την πορεία, γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να είναι η διαδικασία όχι πιο διαφανής, δεν το έλεγα, αλλά έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, κυρίως στους Δήμους που είναι και η παραγωγή των απορριμμάτων, για να έχουμε προλάβει και κάποια προβλήματα αντιδράσεων και το βασικότερο να έχει ενημερωθεί ο κόσμος για το τι πρόκειται να γίνει. Έστω και τώρα ήταν μια επικοδομητική συζήτηση και αυτό που καταλήξαμε είναι ότι ο φορέας διαχείρισης σφαιρών αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου ως ο καθήλυν αρμόδιος φορέας για την διαχείριση θεσμικά μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή των μονάδων πρέπει να έχει λόγο, τον πρώτο λόγο θα έλεγα, στον τρόπο που θα λειτουργούν οι μονάδες. Τα περιθώρια τα χρονικά είναι σφιχτά, γιατί το έργο χρηματοδοτείται με ένα ποσό 68 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ. Έχει υποβληθεί φάκελος για την ένταξή του μεγάλου έργου από ό,τι ακούστηκε στην Καλαμάτα στις Βρυξέλλες και ξέρω ότι το ΕΣΠΑ τελειώνει το 2015. Άρα τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο, Δήμαρχε, με αυτά τα καινούργια δεδομένα. Ο ΦΟΔΣΑ ξέρει το τελικό κόστος που θα έρχεται στον πολίτη, στον κάτοικο. Γιατί αυτό ήταν το βασικό ερώτημα. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι διαλευκάθηκαν κάποια πράγματα. Υπόθηκε ότι η πρόταση της εταιρείας είναι μίνιμουμ εγγυημένη ποσότητα 150.000 τόνοι. Δηλαδή, αν πάμε λιγότερους από 150.000, το σύνολο των Δήμων θα πληρώνει για 150.000 τόνους και μάξιμου είναι 200.000 τόνους. Βέβαια, τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ λένε ότι είναι ακόμα παραπάνω η ποσότητα των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι και 250-260.000 τόνους. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα συστήματα ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού, δηλαδή να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα συστήματα ανακύκλωσης και να εκτρέπουμε από την τελική διαχείριση του αναδόχου μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Και υπόθηκε ότι η τιμή ξεκινάει από 67 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μάλλον για τους 150.000 τόνους το 40% μένει σταθερό σε όλη την πορεία του ΣΔΙΤ, λέτε για τα 25 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 60% παίρνει τον αντιστοιχούντα πληθωρισμό. Συνεπώς με μια εκτίμηση πληθωρισμού, δεν ξέρω, 4-5%, φαίνεται ότι η μέση τιμή θα είναι περίπου στα 61 και κάτι, 62 ευρώ ανά τόνο, η μέση τιμή στη διάρκεια της 25 ετίας. Σαν πρόεδρος ΦΟΣΔΑ και σαν δήμαρχος Τρίπολης, είστε ικανοποιημένος με αυτήν την τιμή, την τελική τιμή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η τιμή αυτή έχει και το κόστος μεταφοράς, το οποίο είναι κειμενόμενο ανάλογα με την απόσταση που έχει ο Δήμος από τη μονάδα, είτε διαχείρισης, είτε το σταθμό μεταφόρησης των ανθρώπων, δηλαδή και που θα παραδίδει τα απορρίμματα στον ανάδοχο του διαγωνισμού. Συνεπώς, το μέλημα το δικό μας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες ώστε αυτό το πράγμα να σταθεί. Τι είναι αυτό? Κάποιοι επιπλέον σταθμοί μεταφόρησης με ευθύνη του ΦΟΤΣΑ, με
αυτοκίνητα μεγάλα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος μεταφοράς. Γιατί κόστος μεταφοράς δυστυχώς θα υπάρξει. Δεν θα έχει ο καθένας ένα εργοστάσιο ή ένα σταθμό μεταφόρτωσης του αναδόχου μέσα στο Δήμο.